φίλοι του καναλιού, καλησπέρα. Η ακρόπολη της Δίστου βρίσκεται κοντά στα Κριεζά, στη νότια Εύβοια. Ήταν χτισμένη σε επιβλητικό κονικό λόφο, στην περιοχή Καστρί. Η λίμνη της Δίστου. Η ετυμολογική έννοια της λέξης Δίστος δηλώνει το δυστυχισμένο, αν και πολλοί ερευνητές πιστεύουν ότι το όνομα πιθανό να προέρχεται από κάποια κατάδυση ή καταβύθιση που συνέβη στην περιοχή. Σύμφωνα με τη μυθολογία, η πόλη ιδρύθηκε από τους Δρίωπες, αρχαίο προελληνικό φύλο. Η πρώτη κατοίκηση της περιοχής ξεκίνησε από την νεολιθική εποχή, σύμφωνα με τα ευρήματα που έχουν βρεθεί στις όχθες της λίμνης. Αρκετούς αιώνες αργότερα, ιδρύθηκε οργανωμένος οικισμός στο λόφο, όπου και άκμασε κατά τα κλασικά και ελληνιστικά χρόνια. Υπήρξε ανέκαθεν γεωργικός οικισμός σε μικρή απόσταση από τη θάλασσα. Το επίνιο της Δίστου ήταν το Μπούφαλο, το οποίο βρισκόταν στη θέση του σημερινού Πόρτο Μπούφαλο. Κατά τη διάρκεια του 4ου αιώνα π.Χ., η Δίστος οχυρώθηκε με ισχυρό τείχος, το οποίο τμήμα του σώζεται και σήμερα. Επίσης, η κορυφή του λόφου προστατεύτηκε και με δεύτερο χειροματικό περίβολο. Τέλος, το πιο αξιοσημείωτο ήταν η ανεπίγραφη στήλη της εποχής εκείνης, που βρέθηκε στη Χαλκίδα και αναφερόταν στην αποξήραση της λίμνης. Το κείμενο της στήλης περιέχει τη σύμβαση αποξήρασης της λίμνης μεταξύ του Χερεφάνη και 230 αιρετριών πολιτών. Σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, προβλεπόταν η κατασκευή αποχετευτικών αγωγών υπονόμων και φρεατίων για την αποχέτευση των υδάτων. Η μόνη γραπτή αναφορά που γίνεται στην αρχαία Δίστο και πιθανόν μιλάει για την καταστροφή της, είναι στα φιλιππικά του Θεόποπου. Ο Θεόποπος αναφέρει ότι ο Φίλιππος, αφού πέρασε την Ερέτρια, ξεκίνησε για τη Δίστο. Η ταύτιση της αρχαίας Δίστου έγινε από τις αρχές του 19ου αιώνα, χάρη στη διατήρηση του ονόματος από ένα μικρό χωριό, κοντά στους πρόποδες του λόφου. Αργότερα το χωριό εκκαινώθηκε λόγω της ελονοσίας. Οι Ενετοί, το 15ο αιώνα, εκτύπησαν τη θέση της Ακρόπολης, ενίσχυσαν την οχύρωση με ένα φρουριακό περίβολο και το συγκεκριμένο πύργο, ο οποίος είχε οπτική επαφή με άλλους πύργους στην περιοχή. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Ραντεβού την επόμενη Παρασκευή.